Κέρδος 365,4 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2023 ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο κύριος Αντώνης Ρούβας, μεταβατικός ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε ότι το 2023 η Ελληνική Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά τη με ισχυρά αποτελέσματα παρά τις προκλήσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει κυρίω από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Πετύχαμε αξιόλογα αποτελέσματα με κέρδη ύψου 365 εκατομμυρίων ευρώ για το έτο, κυρίω λόγω των αυξημένων εσόδων από τόκου που προέρχονται από καταθέσει και χρεογραφά στην Κεντρική Τράπεζα, καθώ και λόγω των μειωμένων εξόδων μετά το σχέδιο θελούσια προωρήση αποχώρηση του 2022. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλαπλά επίπεδα συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματισμού μας σε μια πελατοκεντρική και τεχνολογικά αναβαθμισμένη τράπεζα, αναφέρει ο κ. Ρούβας. Η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μα μοντέλου αναγνωρίστηκε και από του διεθνού οίκου αξιολόγηση, καθώ τόσο η Μούντι όσο και η Φιτ αναβάθμισαν την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων τη Τράπεζα, τοποθετώντας τη σε αναβαθμισμένη επενδυτική βαθμίδα για πρώτη φορά μετά την κρίση του 2013. Επιπλέον, η απόφαση ενό εκ των μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Ελλάδα να επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μοντέλο τη Τράπεζα και κατά συνέπεια στην οικονομία τη χώρα μα. Συνεχίζοντας, ο κύριος Ρούβας ανέφερε ότι ο νέος δανεισμός το 2023 έφτασε τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ακόμα μια χρονιά ρεκόρ για την ελληνική τράπεζα. Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η τεχνολογία, η ναυτιλία, η φιλοξενία και οι μεταφορές παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τον Όμιλο, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Ταυτόχρονα, παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενου κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση τη Τράπεζα εξαιτία των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο. Η περαιτέρω μείωση του δίκτυα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για εμά. Παρά τη μετατόπιση των πλήστων μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτό Τραπεζικού τομέα, το επίπεδο των προβληματικών δανείων στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, επηρεάζοντα τι αξιολογήσει πιστοληπτική ικανότητα τη χώρα. Ο κύριος Ρούβα ανέφερε επίση ότι ω Ελληνική Τράπεζα χαιρετίζουμε το σχέδιο ενίκιο Εναντιδόσει, το οποίο αποτελεί μια ευνοϊκή διευθέτηση, εξασφαλίζοντα στέγαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και επαναλαμβάνουμε τη δεσμευσή μα να στηρίξουμε του πελάτε μα που έχουν πραγματική ανάγκη.